Ο Βιερίνια με ένα μέτρο φόρα, η εκτέλεση είναι καλή. Ο Βαρέλα πέρασε η μπάλα, αυτό γκολ από τον Ντελούκας. Ξάνθη ΠΑΟΚ 0-1 με το αυτογκόλ από τον Ισπανό αμυντικό μέσο. Όλοι πήγαν για να αγκαλιάσουν τον Λουτσέσκου. Θα δούμε ξανά. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι είναι αυτογκόλ του Ντελούκας. Ο Βιερίνια πέρασε η μπάλα από τον Ζίβκοβιτς. Αυτογκόλ όντως. Ο Ντελούκας είναι αυτός που έρχεται τελευταίο σε επαφή με την μπάλα από την άστοχη έξοδο του Ζίβκοβιτς. Δε Λούκας για τον Κίκε, άνοιξε αυτό το κοντρόλ, έχασε από τον Τσίμιροτ και τώρα υπάρχει πολύς χώρος για τον Μπέλκα. Κίνηση από τον Κουλούρη και από τον Λιμιό δεξιά, εκεί στέλνει την μπάλα. Λιμιός απέναντι στον Κασάδο, επιλέγει το δεξιό διάδρομο, γυρίζει εκεί που έρχεται ο Μακ να πλασάρει, το βγάλε ο Ζίβκοβιτς, πάλι ο Μακ, 0-2! Στο 33 ο ΠΑΟΚ παίρνει αέρα, δύο τερμάτων. Σε αυτή τη γρήγορη κόντρα επίθεση, κανένα από τα αμυντικά χαφ της Ξάνθης δεν ήταν εκεί για να μαρκάρει τον Πέλκα. Αυτός πέρασε την μπάλα στο Λιμιό, γύρισε εκεί που ο Μακ είδε την απάντηση του Ζίβκοβιτς να έρχεται ξανά στα δικά του πόδια με το αριστερό. Βάζει τον γκολ, κάνει το 0-2. Ο Βαρέλα κάνει κίνηση όπως και ο Μάτος για το δεύτερο δοκάρι. Ο Κρέσπο, η μπάλα στα δίχτυα! 0-3, ο ΠΑΟΚ καθαρίζει το μάτς στο 62. Πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, εκτός έδρας βάζει 3 γκολ και ρίχνει στο καναβάτσο την Ξάνθη. Στο 62ο λεπτό βρίσκει τρίτο γκολ από την κεφαλιά του Κρέσπο.